Εκ μέρους των φορέων και των φοιτητικών συλλόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ψυχολογίας, δημοσιογραφίας και μέσω μαζικής επικοινωνίας, παιδαγωγικού, κτηνιατρικής, φαρμακευτικής, γεωλογικού, χαιρετίζουμε τη σημερινή την πρωτοβουλία των φορέων που κάλεσαν το σημερινό συλλαλητήριο. Χαιρετίζουμε όλες και όλους που ανταποκριθήκατε και βγήκατε στον δρόμο του αγώνα με το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό» έξω οι φωνιάδες των λαών από τη χώρα μας. Οι μαθητές, οι γονείς και οι καθηγητές τους, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι είναι και πάλι στους δρόμους ενάντια στη βάρβαρη επίθεση της ολιγαρχίας του πλούτου, της κυβέρνησης και των κομμάτων που την υπηρετούν. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τους αγώνες της νέας γενιάς για μόρφωση και προκοπή, για πραγματική παιδεία με σύγχρονα σχολεία και πανεπιστήμια, με συνθήκες ασφαλείας για αυτούς και τις οικογένειές τους, για τους καθηγητές και τους δασκάλους τους. Ο λαός μας βρίσκεται αντιμέτωπος με την απάνθρωπη πολιτική της κυβέρνησης που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή των πολλών προκειμένου να εξασφαλίσει τα κέρδη και τα πλούτη των λίγων. Μήνες τώρα δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Δίνει αφιδώς επιδοτήσεις και ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ έχει αφήσει ανοχήρωτα τα νοσοκομεία με εξαντλημένους και ολιγάριθμους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς μονάδες συντατικής θεραπείας. Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης και του χωριού, οι συνταξιούχοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης που δεν οφείλεται στην πανδημία, αλλά στην αντιφαγία του κεφαλαίου. Μιας νέας κρίσης που θα φέρει και νέα ανεργία, θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο το ήδη πενιχρό λαϊκό εισόδημα, θα αφαιρέσει και άλλα εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα χνάρια της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλήρη στήριξη και των άλλων κομμάτων του ευρωτραντισμού, πετσοκόβει βασικές λαϊκές ανάγκες και διαθέτει τεράστια ποσά για την αγορά νέων και νέων όπλων, που καμία σχέση δεν έχουν με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά μόνο με τους ναυτοϊκούς επιθετικούς σχεδιασμούς. Εμπλέκει τη χώρα μας, το λαό και την νεολαία στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια για να βαθμίσει τη γεωστρατηγική θέση και τα πλεονεκτήματα της ελληνικής άρχουσας τάξης. Προετοιμάζει ένα μέλλον όπου τα παιδιά του λαού θα πρέπει να γίνουν το κρέας για τα κανόνια των υπεριαλιστών. Όλα αυτά θα συμβούν αν εμείς οι πολλοί το επιτρέψουμε, αν δεν βγούμε μαζικά και οργανωμένα στον δρόμο του αγώνα. Γνωρίζουν καλά οι πλουτοκράτες και οι πολιτικοί τους εκφραστές ότι η πολιτική αυτή γεννά τη λαϊκή αγανάκτηση και αντίδραση. Αυτήν φοβούνται, γι' αυτό προετοιμάζονται. Ψηφίζουν νέους αντεργατικούς και κατασταλτικούς νόμους για να βάλουν εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων και του λαού στην ανάπτυξη των αγώνων. Γνωρίζουν καλά ότι το σάπιο σύστημά τους, που τρέφεται από την εκμετάλλευση των λαών, από τις σάρκες και το αίμα των εργαζομένων, που γεννά κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά και θάνατο, έχει φάει προπολού τα ψωμιά του. Δεν μπορεί να προσφέρει πια τίποτε καλό στον άνθρωπο. Φίλοι και συναγωνιστές, την ώρα που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν μέρα με τη μέρα στην περιοχή μας, την ώρα που ξεπουλιέται ο πλούτος του ελληνικού λαού στα ξένα και ντόπια επιχειρηματικά συμφέροντα, την ώρα που τα κυριαρχικά του δικαιώματα έχουν μπει στο προκρούσιο τραπέζι των υπεριαλιστικών διαπραγματεύσεων και κομματιάζονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκέπτεται τη χώρα μας για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Την ίδια στιγμή που οξύνονται επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί των ευρωατλαντικών υπεριαλιστικών δυνάμεων με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή και των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας, την ίδια στιγμή που αυξάνεται επικίνδυνα η τουρκική επιθετικότητα ενάντια στη χώρα μας, την Κύπρο και ενάντια σε μία σειρά άλλες χώρες και λαούς, ο Υπουργός του Πολέμου Πομπέο έρχεται με σκοπό να προωθήσει ακόμη πιο δυνατά τα συμφέροντα των Αμερικανικών μονοπωλίων και για να επιθεωρήσει τη βάση της Ούδας. Ο σκοπός της επίσκεψης επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη Πάιατ, που σταθερά δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι κλειδί του ευρωατλαντισμού στον ανταγωνισμό με Ρωσία και Κίνα. Είναι σαφές και επικίνδυνες οι δηλώσεις και οι κομπασμοί της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού περί δίθεν αναδίπλωσης της Τουρκίας, ότι τάχα ήρθηκε σε διάλογο. Αποπροσανατολίζουν το λαό μας, δεν έχουν καμία βάση. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Οι επικείμενες διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας, οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας με την Άγκυρα, η διαμεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν ως μοναδικό στόχο την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι πρόσφατες δηλώσεις παραγόντων της Αμερικανικής κυβέρνησης, του ίδιου του State Department, που απερίφραστα χαρακτήρισε την ελληνική ΑΟΣ ως αμφισβητούμενα ύδατα. Στο φόντο της προετοιμασίας των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας,
Ο Αμερικανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι μια ισχυρή Τουρκία, αγκυροβολημένη στη Δύση, δημιουργεί ένα ισχυρό ΝΑΤΟ, μια ισχυρή διμερή οικονομική σχέση και μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ. Έτσι, για να μην έχει κανείς αμφιβολία ποια θέση θα κρατήσουν και πάλι οι μεγάλοι μας σύμμαχοι και προστάτες, Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην ξεχνάει κανείς ότι οι δίθεν σύμμαχοί μας για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να προωθήσουν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων, να στηθούν καλύτερα στην αντιπαράθεσή τους με τη Ρωσία και την Κίνα, να αρπάξουν μεγαλύτερο κομμάτι από το πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής. Ο λαός μας πρέπει να το έχει ξεκάθαρο. Κατά την πάγια τακτική της η τουρκική κυβέρνηση θα διατηρήσει και θα αξιοποιήσει στο μέλλον τα τελεσμένα του ερευνητικού σκάφου στην ελληνική ΑΟΣ. Έχουν καταγραφεί ήδη και βαραίνουν οι συνέπειες από την εξαίρεση του Καστελόριζου και τη διχοτόμηση της Ρόδου στην Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία από το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο. Τα ίδια συμβαίνουν και στην ΑΟΣ της Κύπρου. Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στο γκριζάρισμα του Αιγαίου, στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και στην αποστρατιωτικοποίησή τους. Έχει θέσει το δίλημα συμβιβασμός και συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ή πόλεμος. Είπα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να συνηγορούν σε όλα αυτά. Η συμμετοχή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς οδηγεί σε περιπέτειες στο λαό μας, μας εμπλέκει επικίνδυνος στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Μετατρέπει τη χώρα μας σε ορμητήριο των ευρωατλαντικών υπεριαλιστών δολοφόνων και ταυτόχρονα σε στόχο απαντητικών χτυπημάτων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Πομπέο θα βρεθεί στην Κρήτη για να επιθεωρήσει τη βάση της Σούδας. Έλληνες και Αμερικανοί κυβερνητικοί παράγοντες από κοινού δεσμεύονται για την προώθηση δίθεν της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά ούτε εμείς, ούτε ο ελληνικός λαός ξεχνάει ότι από τη βάση αυτή πριν από 2 χρόνια έφυγαν τα πλοία και τα αεροπλάνα του θανάτου για να ξεράσουν τους φωνικούς τους πυράβλους ενάντια στο λαό της πολύπαθης Συρίας. Δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε το ρόλο που έπαιξε αυτή η βάση ενάντια στους λαούς της Ιουγκοσλαβίας, της Λιβύης και αλλού. Αυτές τις δεσμεύσεις παίρνει ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, όπως παλιότερα ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όλων αυτών που ορκίζονται επίσης στα λεγόμενα ευρωατλαντικά δημοκρατικά ιδεώδη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού έχουν βαριές ευθύνες. Εκθέτουν το λαό και την νεολαία μας σε θανάσιμους κινδύνους. Ο λαός μας δεν πρέπει να τους εμπιστευτεί ούτε μία στιγμή. Οι εξελίξεις επιβάλλουν τη συσπήρωση των λαϊκών δυνάμεων, την ένταση της πάλης τους για απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και τώρα διεκδικούμε καμία αλλαγή των συνόρων, εξασφάλιση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών ως ένα απόσπαστο μέρος της ενιαίας ελληνικής επικράτειας. Να καταγγελθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και οι άλλες αμερικανοανατολικές βάσεις και στρατηγία. Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών όπλων. Αποκλεισμό της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Να επιστρέψουν όλα τα στρατιωτικά τμήματα που βρίσκονται εκτός συνόρων. Την ειρήνη, την ασφάλεια και το ειρηνικό μέλλον μπορούν να εξασφαλίσουν οι λαοί με την ενιαία πάλη τους ενάντια στα άνομα συμφέροντα των υπεριαλιστών. Έξω ο Υπουργός του Πολέμου τον είπε από τη χώρα μας. Με τους λαούς ενάντια στον υπεριαλισμό και τους πολέμους που γεννά. Θεσσαλονίκη, λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών.